Το πρώτο γενικό λύκειο και το δεύτερο γενικό λύκειο βρίσκεται υποκατάληψη για τους λόγους, καθώς η απολύμανση των τάξεων σε κάθε διάλειμμα δεν απολυμαίνεται. Είμαστε υπέρογκος αριθμός ατόμων. Ανατάξη. Ναι. Και αναγκαζόμαστε να αλλάζουμε κιόλας γενική και κατεύθυνση. Δηλαδή, και συνοστιζόμαστε. Πόσα παιδιά είναι, δηλαδή, σε κάθε... Πρέπει να είμαστε 15 όριο και στις γενικές αλλάζουμε και γινόμαστε 25. 25 παιδιά. Ναι. Κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα εν ώρα κατάληψης. Καθώς οι καθηγητές όταν βρίσκονται σε απεργία, αυτά τα κενά δεν αναπληρώνονται. Και... Ενώ στην κατάληψη κάνετε με απόσταση. Ναι, κάνουμε διαδικτυακά, ενώ πολλά παιδιά είναι υπέρ. Έχει αυξηθεί η ύλη της ΓΑΜΑ Λυκείου, έχει μπει τράπεζα θεμάτων για την πρώτη και τη Δευτέρα. Έχουμε ελάχιστη βάση, οπότε πολλά παιδιά αναγκάζονται να μην περνάνε στις σχολές που αυτά θέλουν. Δεν έχουμε επαρκές προσωπικό σε καθηγητές, με αποτέλεσμα πολλά από τα μαθήματα να μην γίνονται και να κάνουμε πολλή ώρα κενά. Επίσης, δεν υπάρχουν επανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα στην κανονική διάρκεια του σχολείου και πολλά παιδιά αναγκάζονται να πηγαίνουν σε φροντιστήρια και είναι πολύ δαπανηρό για τις περισσότερες οικογένειες στις εποχές που ζούμε. Επίσης, δεν καλύπτονται τα μεγάλα κενά που δημιούργησε πέρσι η τηλεκπαίδευση, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να πάνε στις Πανελλήνιες απροετοίμαστα. Πού θα βγάλει αυτό, που θα συνεχίσετε την κατάληψη? Θα συνεχίσουμε την κατάληψη, γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε ένα όχι τόσο θετικά προσκύμενο κύμα, τόσο από τους καθηγητές, όσο και από τους γονείς, και πιστεύουμε ότι πρέπει να ακουστούμε, οπότε θα συνεχίσει μέχρι να μας πάρουν σοβαρά. Για το Γενικό Λύκειο Πελαμαΐδας, ο βασικός μας λόγος είναι τα παιδιά στα τμήματα, διότι είμαστε πολλά παιδιά πλέον και παρόλο που καθόμαστε ανά-ένας στο θρανείο, δεν υπάρχουν σωστές αποστάσεις στα θρανεία. Παρ' όλα αυτά, έχει βγει ένας καινούριος νόμος για το 50% συν 1, το οποίο αυτό δεν αποσκοπεί πουθενά, διότι και τα παιδιά είμαστε μαζί όλα στα τμήματα όταν αλλάζουμε κατευθύνσεις, έτσι όταν βγει κάποιος θετικός, τα τμήματα δεν θα κλείσουν. Παρ' όλα αυτά, πρέπει, πιστεύω, να υπάρχει ενημέρωση των κρουσμάτων και έτσι όταν κάποιος βγει θετικός, να μας ενημερώσουν ώστε το σχολείο, όταν έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό θετικών κρουσμάτων, να κλείσει είτε να κλείσουν είτε κάποια τμήματα. Τα παιδιά που δεν κάνουν κατάληψη κάνουν τηλεδιάσκεψη, κάνουν τηλεκπαίδευση? Ναι, από αύριο, γιατί σήμερα πιάσαμε τους καθηγητές απροετοίμαστους. Από αύριο θα κάνουμε κανονικά διαδικτυακά μαθήματα, διότι βγήκε ένας καινούριος νόμος που λέει ότι σε περιπτώσεις που το σχολείο δεν λειτουργεί ομαλά πρέπει να κάνουμε διαδικτυακά. Το οποίο αυτό δεν ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.